Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 17 Νοεμβρίου του 2024. Επιστρέψαμε από την Κύπρο. Έγινε το συνέδριο. Εγώ πιστεύω ότι τα συνέδρια των κομμάτων είναι μια νέα αφετηρία για την πορεία τους. Αφού έχουμε αυτό το κοινοβουλευτικό σύστημα, τα κόμματα, εφόσον λειτουργούν σωστά, είναι χρήσιμα. Επαναλαμβάνω, αφού έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι χρήσιμα και εξαιρετικά χρήσιμα είναι και τα συνεδριά τους. Για κάποιους φίλους που γράψαν εδώ τι δουλειά έχεις με το Λοβέρδο. Ακούστε, τα έχουμε πει ότι αυτό το κανάλι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και λυπάμαι που αναγκάζομαι τώρα να δώσω εξηγήσεις. Ο κύριος Λοβέρδος ήταν εκεί ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Και ο άνθρωπος έκανε μία καθαρά επιστημονική ανάλυση για το τι είναι ομοσπονδία και τι μπορεί να εφαρμοστεί, τι έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν κατάλαβα, τι έπρεπε να φέρουμε, κανένα ακτινολόγο να μιλήσει για, για το γεγονός ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως την προτείνουν, ότι έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα... Να είμαστε λίγο πραγματικά και λογικοί και με φέρνετε και εμένα σε δύσκολη θέση. Και εγώ εκεί δεν εκλήθην σαν κάτι. Με κάλεσαν και ήταν τεράστια τιμή για μένα να μιλήσω ευρωτουρκικά, ελληνοτουρκικά και κυπριακό. Δηλαδή, αν κάποιος διαφωνεί με αυτά που λέω ή ξέρω εγώ με τη ζωή μου, με την πορεία μου, θα έπρεπε να είναι αντίθετος με την πρόσκλησή μου εκεί ή να πει στο Λοβέρδο τι δουλειά έχεις με τον Καρεντερίδη, γιατί αυτός είναι έτσι. Τώρα να είμαστε και πραγματικά, με φέρετε και σε δύσκολη θέση, έστω και που κάθομαι και τα αναφέρω αυτά. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τη διαγραφή του Σαμαρά. Νομίζω ότι την Τρίτη συνέρχεται η Επιτροπή Δεοντολογίας για να κρίνει την... να επικυρώσει μάλλον, γιατί έστειλε μια επιστολή μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ να πούμε τα εξής. Προχτές δεν έλεγε ο Μαρινάκης για τις άλλες δηλώσεις ότι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν δικαίωμα στη γνώμη. Τι άλλαξε από προχτές μέχρι σήμερα? Αφού εσείς είπατε έχουν δικαίωμα στη γνώμη. Εν πάση περιπτώσει, οι πρώην πρωθυπουργοί είχαν διπλωμάτες δίπλα τους ή διπλωμάτες κάτι τους λένε για να ενωθούν δύο άνθρωποι που ποτέ δεν ήταν κοντά, εξ όσων γνωρίζουμε, Καραμαλής και Σαμαράς, κάτι ξέρουν, κάτι έχουν ακούσει, κάτι τους έχουν πει οι διπλωμάτες. Αυτά τα ζητήματα γιατί δημιουργούνται? Διάβασα ένα άρθρο, ενώ ξέρετε οι πολιτικοί συντάκτες ξέρουν πράγματα, που λέει ότι όσο ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης διευθυντής του γραφείου του Μητσοτάκη, κάθε εβδομάδα πήγαινε και ενημέρωνε το Σαμαρά για τα τεκτενόμενα, να έχει μια ενημέρωση, λέει πρώην πρωθυπουργός ήσουνα. Από τότε που έφυγε ο Δημητριάδης δεν ενημερώνουν τους πρώην πρωθυπουργούς. Συγγνώμη, όταν δεν ενημερώνεις, εννοώ θεσμικά, να πάει ένας άνθρωπος που έχει θεσμικό ρόλο να ενημερώσει, όταν δεν ενημερώνεις, τότε αφήνεις τους άλλους να κάνουν παιχνίδι στις πλάτες και να λένε ό,τι λένε, τέλος πάντων. Επίσης, κάποιος λέει κακός αντιτίθεσε στη διαγραφή ή εμείς ποιοι είμαστε να πούμε ότι καλά έκαναν ή κακά έκαναν που διέγραψαν τον Σαμαρά. Έκανε μια πράξη η κυβέρνηση και προσπαθούμε να αναζητήσουμε τους λόγους, τις επιπτώσεις στα εθνικά θέματα. Είπαμε στα εσωτερικά και των κομμάτων και της εσωτερικής πολιτικής σκηνής δεν ανακατευόμαστε. Επειδή πρόκειται για εθνικό θέμα λοιπόν, τι καλός, κακός, ό,τι έκαναν, θα το βρουν μπροστά τους. Ή και ο ένας και ο άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επί της ουσίας όμως, η άποψή μου είναι ότι η συμπόρευση, η σύμπλευση Καραμαλή-Σαμαρά, ότι ενοχλεί την κυβέρνηση. Αυτό πλέον είναι ηλίου φαϊνότερον. Και ότι η διαρροή των 60 δελτίων πληροφοριών της Υπηρεσίας Πληροφοριών για την υπόθεση του 1974, επειδή φωτογραφίζει ή όχι δεν φωτογραφίζει, ρίχνει ευθύνη στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αυτό εκ των πραγμάτων
είναι και μία άσκηση ποίησης προς τον μικρό Καραμαλή, τον ανεψιό δηλαδή. Και το δεύτερο, η διαγραφή θα μπορούσε να αποφευθεί, είπαμε, με ενημέρωση, δεν έγινε, με τη διαγραφή, ασχέτως του τι επιδιώκει ο Πρωθυπουργός, με τη διαγραφή αυτό το μέτωπο εκ των πραγμάτων μπορεί να μην διαρριγνύεται, αλλά έχει ένα πρόβλημα, διότι ο Ις εκ των δύο δεν είναι βουλευτής και ο άλλος που είναι βουλευτής δεν ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν δημιουργεί δηλαδή εσωκομματικά προβλήματα. Τώρα το ότι μπορεί αυτοί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί να συνεχίσουν να συμπορεύονται και να λένε την άποψή τους για τα εθνικά θέματα, όχι όπως δικαιούνται, όπως έχουν υποχρέωση, πιθανόν να το δούμε μπροστά. Προς το παρόν λοιπόν φαίνεται βραχυπρόθεσμα ότι είναι κερδισμένος ο Μητσοτάκης, διότι δείχνει ένα ηγετικό προφίλ, τον στηρίζει όλο το κόμμα, ακόμα και επιστήθη οι φίλοι και ευεργετηθέντες από το Σαμαρά στηρίζουν τον Μητσοτάκη, έτσι είναι η πολιτική. Εκτιμώ όμως ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ότι θα αποτελέσει αυτή η απόφαση, θα είναι πλήγμα και για τον Μητσοτάκη και για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία χάνει από τα δεξιά και χάνει, ξέρετε πώς, έτσι. Διαγράφοντας το Σαμαρά, κάποια επιρροή έχει ο Σαμαράς και στην κοινωνία και μέσα στο κόμμα. Αυτές οι διαρροές πιθανότατα να επιταθούν. Να, ένα. Τέλος πάντων, ακούστε, δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Κάθισα, τώρα έχω ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορώ να, επειδή μόλις γύρισα, κάθισα και άκουσα ξανά τη δήλωση του Γεραπετρίτη που λέει για, λέει, αν είναι να αφήσω στις επόμενες γενιές, περίπου αυτό λέει, μία ήρεμη γειτονιά, τότε ας χαρακτηριστώ μειοδότης. Πουθενά δεν λέει χωρίς να βλάψω την πατρίδα. Ελάτε να δείτε τώρα τι λένε κυβερνητικές πηγές και ο ίδιος ο Μαρινάκης, διότι λένε οι κυβερνητικές πηγές και ο Μαρινάκης, οι κυβερνητικές πηγές ότι βασικά για δύο σημεία διαγράφηκε ο Σαμαράς και για την αναφορά στον Καραμαλή ότι είναι υποψήφιος, ότι αυτός καλό θα είναι πρόεδρος, γιατί αυτό αποτελεί ασέβεια για την νυν πρόεδρο. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε εδώ. Λοιπόν, εξηγεί λοιπόν το κυβερνητικό επιτελείο σημείο προς σημείο. Δύο αναφορές του Αντώνη Σαμαρά δεν μπορούσαν να γίνουν ούτε ανεκτές ούτε αποδεκτές. Πρώτον, ότι επέμεινε, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην προσβλητική διαστρέβλωση δηλώσεων του Γιώργου Γεραπετρίτη περί δίθεν μειοδοσίας, υιοθετώντας τις μεθόδους κοπτοραπτικής τις οποίες είχε καταγγείλει κατά επανάληψη η κυβέρνηση. Ήδη από τις 7 Οκτωβρίου άλλωστε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχε αναφερθεί στην παρερμηνία των δηλώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας την πραγματική διατύπωσή του. Προσέξτε, εάν είναι να κάνω καλό στον τόπο μου και να καταφέρω χωρίς να ζημιωθεί η πατρίδα μου, έστω και κατ' ελάχιστο να προασπίζονται τα συμφέροντά της, ενώ από κάποιους θα χαρακτηρίζουμε ως μειοδότες, τότε ας χαρακτηριστώ, είπε ο Γεραπετρίτης. Όλα αυτά είναι ψέματα. Δεν λέει αυτό. Την άκουσα πριν από ένα λεπτό την δήλωση. Δεν λέει αυτό. Λέει αν είναι, πιο πριν είναι στο Sky, στο ραδιόφωνο, με τον Παύλο Τσίμα. Λέει ο Παύλος Τσίμας, λέει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, όποιος πάει να αγγίξει τα εθνικά θέματα να τα λύσει, χαρακτηρίζεται μειοδότης. Λέει εσύ πώς τα βλέπεις. Λέει ο τέτοιος, και εμένα λέει και οι δικοί μου άνθρωποι μου είπαν, μην το κάνεις, μην το κάνεις. Αλλά εγώ, αν είναι να αφήσω μία ήρεμη γειτονιά στις επόμενες γενιές, λέει, τότε ας χαρακτηριστώ μειοδότης. Που δεν τα λέει αυτά. Ποιος κάνει κοπτοραπτική λοιπόν και γιατί είναι δυνατόν άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση να λέει μπροστά στα μάτια μας ψέματα. Δεν γίνεται ρε παιδιά, κάτσε κάτσε, αφού σας είπα το άκουσα πριν από λίγο και μισό λεπτό να δω μήπως και τα ακούσουμε κιόλας, μισό λεπτό. Λοιπόν, ακούστε τι λέει στο τελευταίο κομμάτι της συνομιλίας με τον κύριο. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη που δεν δημιουργεί κατά ανάγκη συνθήκες αισιοδοξίας ότι θα λυθεί το ζήτημα, όμως ναι, που συνιστά μια σοβαρή αναβάθμιση σε ό,τι αφορά τον ΟΕΕ. Και να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω
μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δε. Λοιπόν, αυτό είναι. Πού είναι λοιπόν, ακούσατε τι είπε, τώρα δεν ξέρω αν ακούγεται ή το έβαλα από άλλο κινητό, και λέει, εάν είναι να κάνω καλό στον τόπο μου. Λοιπόν, αν είναι να κάνω καλό στον τόπο μου και να καταφέρω χωρίς να ζημιωθεί η πατρίδα μου έστω και κατ' ελάχιστο να προασπίζονται τα συμφέροντά της, ενώ από κάποιους θα χαρακτηρίζουμε ως μειοδότες, τότε ας χαρακτηριστώ. Ακούσατε κάτι τέτοιο? Γιατί λοιπόν λένε τόσα τέτοια ψέματα μπροστά στα μάτια μας τη στιγμή που έχουμε το ηχητικό ντοκουμέντο? Πραγματικά δηλαδή. Άρα, αν έκανε κάποιος λάθος λεκτικό, ενοιολογικό, αυτός είναι ο Γεραπετρίτης. Εκτός και αν ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε, που όντως θα χαρακτηρίζεται μειοδοσία. Το είπε ρε παιδιά, τι να κάνουμε δηλαδή. Λέει, από την κυβέρνηση επικρίνουν το Σαμαρά ότι υιοθέτησε τις ύπουλες παρερμηνίες κάποιων κύκλων. Το ρεπορτάζ είναι της Λίδας Μπόλα από το Liberal. Από την κυβέρνηση επικρίνουν το Σαμαρά ότι υιοθέτησε τις ύπουλες παρερμηνίες κάποιων κύκλων. Ποιοι είναι οι κύκλοι? Ο ίδιος ο Γεραπετρίτης. Όπως λένε και ότι με προκλητική διάθεση κάλεσε τον Πρωθυπουργό να στείλει σπίτι του όποιους δηλώνουν ότι στο όνομα της φιλίας και ηρεμίας με την Τουρκία ας χαρακτηριστούν μειοδότες. Αφού το είπε. Η αναφορά Σαμαρά αμφισβήτησε ουσιαστικά τον πατριωτικό χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης, που απαντά ότι δεν δέχεται μαθήματα πατριωτισμού από κανέναν, αναγάγοντας σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας τα περί μειοδοσίας, τα οποία τελικά δεν τολμούν να αρθρώσουν ούτε βουλευτές της αντιπολίτευσης, όπως σημαίνονται χαρακτηριστικά. Εντάξει τώρα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, έτσι. Το δεύτερο σημείο των δηλώσεων Σαμαρά, που ξεπέρασε κάθε ανεκτό πλαίσιο κριτικής, ήταν η αναφορά του σε χαριεντίσματα του Πρωθυπουργού και του Κύπριου Προέδρου με τον Ταΐπ Ερντογάν και τον Έντι Ράμα. Αυτό από το κυβερνητικό επιτελείο λένε ότι η κατηγορία Σαμαρά με ανίκιο και προσβλητικό τρόπο, καταλογίζοντάς του μάλιστα ότι παρέλειψε το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ένας Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε με τον επίσημο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον καφέ. Και την επόμενη μέρα χάρισε τα 60 εκατομμύρια δολάρια στον πρόεδρο της Κυργυζίας και κάλεσε στο Μπισκέκ ο πρόεδρος της Κυργυζίας επίσημα τον Τατάρ. Τι είναι αυτά τα κόλπα τώρα? Δηλαδή θα χαιρόμαστε επειδή οι βιαστές της Κύπρου δέχονται να μας πούν και μια καλημέρα σε έναν καφέ? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι αυτό πολιτική τώρα να κάθονται και να λένε και να μοιράζουν για πρόβατα, σαν όμως τα πρόβατα μοιράζουν? Τέλος πάντων, κάτι λέει για την εξωτερική πολιτική μετά. Και ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε στο Μαξίμου και οι άκεροι, όπως τη χαρακτηρίζουν, συζήτηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, στην οποία έδωσε συνέχεια ο Σαμαράς και στην οποία, όπως έλεγαν, ενέπλεξε και τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Μια απόφαση που ανήκει αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό. Στο κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται να κρατούν το γεγονός ότι από το περιβάλλον του Καραμαλή δήλωσαν ότι δεν υπήρξε συνεννόηση. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, δεν αναφερόμαστε άλλο στο θέμα. Πιστεύω ότι εάν, που φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη κάποια πράγματα, εάν θέλουμε να αγγίξουμε δύσκολα ζητήματα και να ληφθούν αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί τα τελευταία 30 χρόνια, χρειάζεται εθνικό μέτωπο. Και εθνικό μέτωπο δεν γίνεται χτυπώντας τον ένα και τον άλλον πρώην πρωθυπουργούς με ασχέτως τι και πώς. Εθνικό μέτωπο γίνεται με ενημέρωση, υπεύθυνη ενημέρωση, και από εκεί και μετά, εάν βγουν και πούν οτιδήποτε, τότε λες εγώ σας ενημέρωσα και εσείς πιστεύετε τα παραμύθια που σας λέει ο τάδε πρέσβης ή ο Δίνα. Όταν δεν υπάρχει ενημέρωση, τότε ο άλλος νομιμοποιείται, αυτή είναι η εκτίμησή μου, να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, δεδομένου ότι χειρίστηκε ως πρωθυπουργός και ο ένας και ο άλλος αυτά τα ζητήματα. Να πάμε λίγο γρήγορα και στα θέματα του Ισραήλ και του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ και Χούθη, Γάζα, Ιράν. Η πρόταση των ΗΠΑ για εκεχηρία εξετάζεται από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Είναι μια πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, 6 σημείων, δεν θυμάμαι τώρα καλά γιατί είμαι και από ταξίδι.
Πάντως χθες είχαμε 80 βλήματα και ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, από τη Χεζμπολάχ, με στόχο διάφορες περιοχές του Ισραήλ. Περίπου 80 βλήματα που εξαπολύθηκαν από την Χεζμπολά πέρασαν τα σύνορα του Λιβάνου προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ανέφερε χθες ο Ισραηλινός στρατός. Επίσης σήμερα εκτοξεύτηκαν πρώτα 20 βλήματα και στη συνέχεια άλλα 10 από το Λίβανο, και μάλιστα από τις 10 ρουκέτες κάποιες αναχαιτίστηκαν. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 5 άτομα, δεν αναφέρεται που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα ότι ένας αξιωματικός, ένας λαγός και ένας στρατιώτης από το σύνταγμα Νασχών της ταξιαρχίας Κφίρ σκοτώθηκαν σε μάχες στη Βόρεια Γάζα. Πρόκειται για το λοχαγό Γιογκεύ Μαζί και το λοχεία Νόαμ Εϊτάν, και μάλιστα επίσης τραυματίστηκε και ένας στρατιώτης. Είπαμε ότι είχαμε μία επιθέσεις είχαμε και από τους Χούθη, και 2 φωτοβολίδες έπεσαν στην αυλή της κατοικίας του Νετανιάχου, που θεωρείται από τη ΣΥΝΜΠΕΤ και από την αστυνομία ως κλιμάκωση. Ο Πρωθυπουργός και η οικογένειά του δεν βρισκόταν στο σπίτι. Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Να θυμίσουμε ότι στις 22 Οκτωβρίου μη επανδρομένο αεροσκάφος με εκρηκτικά χτύπησε το σπίτι του στην Κεσάρια του Νετανιάχου, και μάλιστα λέει χτύπησε την κρεβατοκάμαρα. Ο Πρωθυπουργός με τη γυναίκα του δεν βρισκόταν εκεί. Ο Νετανιάχου τότε τους κατηγόρησε ότι θέλουν να τον σκοτώσουν. Επίσης έχουμε 26 νεκρούς και 59 αγνοούμενους από πλήγμα του Ισραήλ, Ισραηλινό πλήγμα σε ένα κτίριο στην Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα του Θύλακα. Δεν έχουμε ανακοίνωση από τον Ισραηλινό στρατό για το θέμα. Τα νούμερα αυτά, η αριθμή αυτή είναι από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Δυνάμεις των Χούθη της Ιεμένης επιτέθηκαν με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενός ζωτικής σημασίας στόχου στο λιμάνι Ειλάτ του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Χούθη, ο Γιαγιά Σαρία. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα, να έρθει η πολιορκία στη λωρίδα της Γάζας και να σταματήσει η επιθετικότητα στο Λίβανο, είπε ο Σαρία. Τώρα, σε ένα βιβλίο που έγραψε ο Πάπας, αναφέρει το εξής, ένα απόσπασμα. Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, όσα συμβαίνουν στη Γάζα έχουν χαρακτηριστικά γενοκτονίας. Θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί προσεκτική έρευνα για να εξακριβωθεί αν εντάσσονται στον χαρακτηρισμό των διεθνών οργανισμών και των αρμοδίων νομικών, τονίζει ο Πάπας στο νέο του βιβλίο. Η ελπίδα δεν απογοητεύει ποτέ προσκυνητές προς έναν καλύτερο κόσμο που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα. Αποσπάσματα δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα La Stampa. Ο στρατός του Ισραήλ έστειλε σήμερα φύλλα στράτευση σε μέλη της κοινότητας των υπερορθοδόξων Εβραίων με στόχο να ενισχύσει τις δυνάμεις του, καθώς βρίσκεται σε πόλεμο σε 2 μέτωπα, και στη Γάζα και στο Λίβανο. Υπάρχουν 7.000 υπερορθόδοξοι Εβραίοι που θα κληθούν σταδιακά, τώρα έστειλαν προσκλήσεις σε 1.000. Τα 2 θρησκευτικά κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου αντιτίθενται, διότι θεωρούν ότι η στράτευσή τους με τη στάτευσή τους τα άτομα αυτά θα κινδυνεύσουν να χάσουν την ταυτότητά τους. Πρόκειται για μαθητές των Ταλμουδικών σχολών, όπου μελετούν τις Άγιες Γραφές της Ισραηλινής πίστης. Οι Ραβίνοι πάντως τους καλούν να μην παρουσιαστούν. Τώρα, υπάρχει έντονη φημολογία ότι τις τελευταίες ώρες είναι η φημολογία γύρω από την κατάσταση υγείας του ανωτάτου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ,
με διεθνή μέσα να συνδέουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το δεύτερο μήνυμα του Νετανιάχου πριν από μερικές μέρες προς το λαό του Ιράν. Η Τεχεράνη επέλεξε κρυφά στις 26 Σεπτεμβρίου τον Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δεύτερο γιο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ως επόμενο αρχηγό της χώρας. Κρυφά τώρα το Iran International σε δημοσίευμα το αναφέρει ότι ο Μοντζάμπα μπορεί να αναλάβει ρόλο ακόμα και πριν από το θάνατο του 85χρονου πατέρα του, ο οποίος φέρεται να πάσχει από βαριά ασθένεια. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα που λέγονται για αυτή την υπόθεση. Θεώρησα καλό να την αναφέρουμε, διότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Να πάμε στις ΗΠΑ. Τώρα, στην προεκλογική εκστρατεία ο Τραμπ, τα βασικά του επιχειρήματα ήταν δύο. Το ένα ήταν το μεταναστευτικό, ήδη έκανε τις τοποθετήσεις, διορισμούς και στο Υπουργείο Ασφάλειας Εσωτερικής και για τη μεταναστευτική πολιτική, για το τείχος. Έχει πάρει μέτρα πιθανότατα να το περιορίσει και δεσμεύτηκε μάλιστα να κάνει και μαζικές απελάσεις. Το δεύτερο, το οποίο στην ουσία ήταν πιο πιστικός, νίκησε την Κάμαλα Χάρις, είναι η οικονομία. Εκεί λοιπόν υποσχέθηκε καταρχάς να επιβάλλει δασμούς 60% στην Κίνα, 10 με 20% στις άλλες χώρες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων, και επίσης είπε ότι θα κάνει φοροαπαλλαγές. Αυτά λοιπόν δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν, διότι εάν επιβάλλει κυρώσεις, μάλλον δασμούς, μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα από τους δασμούς, αλλά θα έχουμε δύο επιπτώσεις αρνητικές. Πρώτον, θα ανέβει ο πληθωρισμός, γιατί όσοι θέλουν να συνεχίζουν να αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα, θα αυξηθεί η τιμή τους, θα αυξηθεί και ο πληθωρισμός. Και δεύτερον, ότι όταν εσύ επιβάζεις δασμούς, θα σου επιβάλλει και ο άλλος. Άρα θα έχει και από εκεί ζημιά η εξαγωγής της Αμερικής, εξαγωγικές εταιρείες της Αμερικής. Επίσης, εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την μείωση, για παράδειγμα, της λέει, υποσχέθηκε προεκλογικά τη διατήρηση και μετά το 2025 των φορολογικών ελαφρύνσεων που είχε προωθήσει ο ίδιος στην πρώτη του θητεία, αλλά και νέες ελαφρύνσεις όπως η μείωση του εταιρικού συντελεστή από το 21 στο 15%. Αν οι εξαγγελίες αυτές λαμβάνονταν τις μετρητής, θα πρόσθεταν 7,75 τρισεκατομμύρια δολάρια στο χρέος των ΗΠΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με εκτίμηση του Διακομματικού Γραφείου για τον Προϋπολογισμό στο Κογκρέσο. Πάντως, το τεράστιο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το οποίο το 2024 εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 36 δις 3 δολάρια ή το 123 το ΑΕΠ της χώρας, είναι το αδύνατο σημείο στην οικονομική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει. Προσέξτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει έκθεση για την αμερικανική οικονομία. Πριν από λίγους μήνες προειδοποίησε την Ουάσιγκτον ότι θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη συγκράτηση του χρέους, συνιστώντας τη σταδιακή αύξηση της φορολογίας εισοδήματος, ενώ είχε υποσχεθεί. Πάντως υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι θα μπορούσε να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώνοντας τις δαπάνες, και εκεί έχει βάλει τον Έλλον Μάσκ, είπαμε, να κάνει οικονομία και έτσι να μειωθεί και το χρέος και το έλλειμμα. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι αξιοσημείωτο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλέξει για υπουργό ενέργειας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος του πετρελαίου και είναι υπέρ της χρήσης ορυκτών καυσίμων, κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της ενεργειακής μετάβασης. Για να δούμε λοιπόν τι είναι το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον Chris Wright, διευθύνοντα σύμβουλο εταιριών της βιομηχανίας πετρελαίου, φυσικού αερίου και ένθερμο υπερασπιστή της χρήσης ορυκτών καυσίμων για το πόστο του Υπουργού Ενέργειας.
έγραψε τι είπε ο Τραμπ για τον Κρις και δικαιολογεί το διορισμό του. Ο Κρις υπήρξε κορυφαίος επιχειρηματίας στον τομέα της ενέργειας, έχει εργαστεί στον τομέα της φυρηνικής ενέργειας, της ηλιακής ενέργειας, της γεωθερμίας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Κρις ήταν ένας από τους πρωτοπόρους που βοήθησαν στην έναρξη της Αμερικανικής Επανάστασης του Σχιστολίθου, η οποία τροφοδότησε την Αμερικανική Ενεργειακή Ανεξαρτησία και μεταμόρφωσε τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και την γεωπολιτική, παρακαλώ. Ο Ράιτ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Liberty Energy. Πάντως αμφισβητεί την κλιματική κρίση, έχει χαρακτηρίσει τους ακτιβιστές κλιματικής αλλαγής κινδυνολόγους και έχει παρομοιάσει τις προσπάθειες των δημοκρατικών για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη με κομμουνισμό σοβιετικού τύπου. Δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, ούτε βρισκόμαστε στη μέση μιας ενεργειακής μετάβασης. Ο ίδιος δεν έχει καμία εμπειρία, είπε, ο κόσμος λειτουργεί, πολιτική εμπειρία, ο κόσμος λειτουργεί με πετρέλαιο και φυσικό αέριο και τα χρειαζόμαστε, είχε πει πέρυσι στο CNBC. Τώρα, χθες, είχαν συνάντηση ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, με τον Αμερικανό ομόλογο του Τζο Μπάιντεν, σήμερα στη Λίμα του Περού, όπου εκεί διεξάγεται η σύνοδος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού. Εκεί ο Xi Jinping είπε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να διερευνούν τον σωστό δρόμο για συνεννόηση και να επιτύχουν μακροπρόθεσμη ειρηνική συνύπαρξη. Ενώ ο Biden είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πρέπει να έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό και όχι με τη σύγκρουση. Οι δύο χώρες μας δεν μπορούν να αφήσουν αυτόν τον ανταγωνισμό να εκτραπεί σε σύγκρουση. Είναι ευθύνη μας και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 χρόνων θεωρώ ότι αποδείξαμε ότι είναι εφικτό να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση, είπε ο Biden κατά την έναρξη της συνάντησής τους στη Λίμα, όπου ολοκληρώνεται η Σύνοδος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί υπάρχει κινητικότητα. Καταρχάς υπάρχει μια πολύ σημαντική είδηση. Ο Biden φέρεται να έχει δώσει, σύμφωνα με τους New York Times, σημερινή τελευταία είδηση, λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, να έχει δώσει άδεια στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν τους πυράβλους ATACMS σε στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν ATACMS, αλλά χρησιμοποιούσαν στο ουκρανικό έδαφος που κατέχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Τώρα λοιπόν φέρεται να έχει δώσει άδεια να χτυπήσουν στόχους στο Κούρσκ και μάλιστα εκεί που μάχονται τα ρωσικά αλλά και τα βορειοκορεατικά στρατεύματα. Άρα έδωσε μεν άδεια να χρησιμοποιηθούν στο έδαφος της Ρωσίας, αλλά οριοθετημένα εκεί στο Κούρσκ, πιθανόν ως μία αναλογική απάντηση της Αμερικής στην κίνηση της Ρωσίας να πάρει, να ζητήσει από την Βόρεια Κορέα 10, 11 ή 12 χιλιάδες στρατιώτες για να τους χρησιμοποιήσει στην αντεπίθεση στο Κούρσκ, για να μην μετακινήσει στρατεύματα από τις ανατολικές περιοχές. Τώρα πώς θα αντιδράσει η Ρωσία δεν ξέρουμε. Πάμε να δούμε. Έχουμε μία πληροφορία που λέει ότι ο Elon Musk συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη, αμερικανική πληροφορία που επικαλούνται δύο πηγές ιρανικές οι Αμερικανοί. Λοιπόν, που λένε, η New York Times το ανέφεραν αυτό προχθές, ότι ο Musk συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη και είχαν συνάντηση μιας ώρας. Αυτή ήταν μια ψευδής είδηση από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και υπάρχουν εικασίες για το ποια είναι τα κίνητρα πίσω από αυτήν την είδηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού, αυτό είπε ο Αραγτζή, ο εκπρόσωπος εξωτερικών. Πιο πριν, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, είπε, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για μια συνάντηση ανάμεσα στο Μάσκ και το μόνιμο αντιπρόσωπο του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Και μάλιστα εξέφρασε έκπληξη για την ευρεία κάλυψή της από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Τώρα, ο Ζελένσκι έκανε δήλωση και είπε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα τερματιστεί τον επόμενο χρόνο μέσω της διπλωματίας. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο, αλλά και με την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ. Από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ώστε αυτός ο πόλεμος να τερματιστεί του χρόνου, να τερματιστεί μέσω της διπλωματικής οδού, εξήγησε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα ο Ζελένσκι. Ο πρεσβευτής της Μόσχας στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη δήλωσε προχθές Πέμπτη ότι η Ρωσία θα είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος αν ξεκινήσουν από τον Τραμπ, αν και πρόσθεσε ότι αυτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις πραγματικότητες επί του εδάφους. Τώρα καταλαβαίνετε ότι η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να της παραδοθεί το έδαφος σε 4 περιφέρειες, ακόμα και έδαφος που δεν έχουν καταλάβει, για να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Ο Ζελένσκι πιστεύει ότι ότι ο Ζελένσκι θέλει να συναντηθεί με τον Τραμπ, όμως πριν αναλάβει τα καθήκοντά του δεν μπορεί να το κάνει, αυτό απαγορεύεται λέει από την αμερικανική νομοθεσία. Πάντως η κατάσταση στο μέτωπο είναι δύσκολη. Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στο μέτωπο στην Ανατολική Ουκρανία είναι δύσκολη και ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν πρόοδο. Πλησιάζουν στην πόλη Κουράκοβο, βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ποκρόβσκ και απέχει μόλις 7 χιλιόμετρα από το Ποκρόβσκ που είναι κέντρο διοικητικής μέρημνας σχεδόν του κεντρικού και του βορείου ανατολικού μετώπου. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι ήταν αυτό που όθησε τον Όλαφ Σόλτς να κάνει το τηλεφώνημα στον Πούτιν. Ο Όλαφ Σόλτς δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνάντηση που είχε με τον Πούτιν προχθές Παρασκευή δεν παρήχε καμία ένδειξη αλλαγής στη θέση του Ρώσου Προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως ο Σόλτς υπεραμείνθηκε της απόφασης να τηλεφωνήσει στο Κρέμλινο και είπε: «Καλά, όταν αρχίσει να μιλάει ο Τραμπ με τον Πούτιν, εμείς δεν θα έχουμε κανέναν Ευρωπαίο να μιλήσει με τον Πούτιν?» Εγγενίασε αυτόν τον διάλογο, αλλά του ζήτησα να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία για να έχουμε ειρήνη. Και του δήλωσα ότι η Ευρώπη, ασχέτως του τι θα κάνει ο Τραμπ, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Έτσι δικαιολόγησε. Τι είπε το Κρεμλίνο? Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπενθύμησε ότι η τρέχουσα κρίση είναι άμεσο αποτέλεσμα της μακροχρόνιας επιθετικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αντιρωσικού φράγματος στο ουκρανικό έδαφος, ενώ αγνοεί τα συμφέροντα της χώρας μας στον τομέα της ασφάλειας και καταπατά τα δικαιώματα των ρωσόφωνων κατοίκων. Όσον αφορά τις προοπτικές για μια πολιτική διευθέτηση σύγκρουσης, ο Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε ότι η ρωσική πλευρά ποτέ δεν αρνήθηκε και παραμένει ανοιχτή σε επανάληψη των διαπραγματεύσεων που διακόπηκαν από το καθεστώς του Κιέβου. Ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, είπε ότι κανείς δεν θα σταματήσει τον Πούτιν με τηλεφωνήματα, καρφώνοντας την ουσία τον Όλαφ Σόλτς για το τηλεφώνημα που έκανε. Η ρωσική επίθεση της προηγούμενης νύχτας, θα το πούμε μετά για αυτήν, μία από τις μεγαλύτερες αυτού του πολέμου, αεροπορική και υπερβολική επίθεση, απέδειξε ότι η διπλωματία μέσω τηλεφωνημάτων δεν μπορεί να αντικαταστήσει μία αληθινή υποστήριξη του συνόλου της Δύσης στην Ουκρανία. Ο Σόλτς πάντως είπαμε ότι και σήμερα υπεραμείνθηκε της απόφασής του. Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Αντρίη Σιμπίχα. Στόχος της επίθεσης ήταν εισαγωγικά ειρηνικές πόλεις, κοιμόμενοι πολίτες και κρίσιμες υποδομές. Και είπε ότι είχαμε μαζικά πλήγματα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας, Χέρμαν Γκαλουτσένκο, οι επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας προληπτικές διακοπές ρεύματος. Ένας ακόμη μαζικός βομβαρδισμός κατά του ενεργειακού συστήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είχαμε εκρήξεις στο Κίεβο, στην Ζαπορίζα και στο Μικολάγεφ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εμείς το μόνο που έχουμε να τονίσουμε είναι να επιτευχθεί εθνική συνένεση για τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον για τα μείζωνα ζητήματα όπως είναι το ζήτημα του Αιγαίου. Και δεν ξεχνάμε αυτό που αναφέρουν οι πηγές, όχι, κάτω από την, ας πω τη λέξη λεζάντα, δεν ξέρω πώς αναφέρεται στα ελληνικά, από τον χάρτη που έβγαλε η Κομισιόν και λέει ότι η Ελλάδα έχει κάνει κάποιες ενέργειες που θα ενσωματωθούν στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Μία από αυτές τις ενέργειες είναι ο νόμος του κυρίου Σκυλακάκη που απαγορεύει σε μικρά νησιά να έχουν οικονομική δραστηριότητα. Κάτι που υποδηλώνει, στην ουσία αποτελεί απόδειξη, ότι κάτι έχει προσυμφωνηθεί και έχουν υποχρέωση τα κόμματα να βάλουν την κυβέρνηση κάτω να τους αποκαλύψει τι συμβαίνει σε αυτό το ζήτημα. Άλλωστε έχουμε και την παρέτηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάτι γίνεται εκεί. Από πού θα τα μάθουμε, από τους Τούρκους ή κατόπιν εορτής? Αυτός είναι ο ρόλος των κομμάτων. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Κάναμε μια σύντομη εκπομπή μέχρι να ξαναβρούμε τους εθνούς μας. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.